Και τι σημαίνει σήμερα αυτό? Να πάρω ένα-ένα. Εθνικό. Εθνικό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο κρατικό. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτή τη σύγχυση. Σήμερα ο μισός νοσηλευτικός τομέας είναι ιδιωτικός. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να είναι έτσι, να το καταργήσουμε. Αλλά εάν πιστεύουμε ότι αυτή είναι η σημερινή πραγματικότητα, πρέπει να ενσωματώσουμε μέσα στον προγραμματισμό αυτό τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να τον βάλουμε κάτω από την υποπτία και τον προγραμματισμό της πολιτικής υγείας του Υπουργείου. Σύστημα. Ένα σύστημα είναι ένα οργανωμένο σύστημα και όχι ένα άθροισμα, χαοτικό άθροισμα υπηρεσιών. Σύστημα λοιπόν σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει από την Αριστοτέλους 17 με 1.100 υπαλλήλους που να διοικούν το τελευταίο κέντρο υγείας στη Μεσσηνία, στην Κοζάνη και να αποφασίζουν για κάθε λεπτομέρεια σε κάθε νοσοκομείο. Σύστημα μπορεί να υπάρξει σήμερα μόνο με την περιφερειακή συγκρότηση. Υγείας, τέλος πάντων. Υγεία σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε εθνικούς στόχους υγείας. Και αυτοί οι εθνικοί στόχοι υγείας πρέπει να είναι μετρήσιμοι και πρέπει να είναι με χρονοδιάγραμμα. Αυτό πιστεύω περιμένει ο κόσμος από μας. Νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα ρυθμιστικό νομοσχέδιο το οποίο πρέπει να λύσει ορισμένα επίγοντα θέματα και γι' αυτό το λόγο βέβαια θα το στηρίξουμε και θα το ψηφίσουμε, αλλά παράλληλα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πρέπει να δώσουμε μια προοπτική οραματική για να λύσουμε ουσιαστικά προβλήματα υγείας στη χώρα μας. Τώρα θα ήθελα να πω, όσο χρόνος μου μένει, ορισμένα πράγματα για τα άρθρα. Έχω, κυρία Υπουργέ, παρουσιάσει αναλυτικά κάποιες προτάσεις, οι περισσότερες είναι λεπτομέρειες. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ κομβικό, το άρθρο 3. Το άρθρο 3 επαναλαμβάνει ένα κακούργημα, δεν διστάζω να το πω, το οποίο είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση, θεσπίζοντας ένα κλειστό ΕΣΥ. Ένα ΕΣΥ όπου μπαίνεις υπαξιωματικός και νομοτελειακά βγαίνει στρατηγός. Αυτό δεν υπάρχει ούτε στο στρατό. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι όταν προκηρύσσεται μια θέση συντονιστού διευθυντού, το οποίο είναι το αξίωμα, είναι ο πραγματικός διευθυντής, διότι οι υπόλοιποι διευθυντές είναι στο βαθμό, δεν είναι λειτουργικά διευθυντές, δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή η προκήρυξη είναι κλειστή σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μεγαλουργήσει στην Αμερική, στην Αγγλία, στη Γαλλία, δεν μπορεί να πάρει αυτή την θέση. Υπόθηκε ότι δεν γίνεται αυτό διότι υπάρχει μια συλλογική σύμβαση. Συλλογική σύμβαση είναι πάρα πολύ σημαντική και τη σεβόμαστε. Το εργατικό δίκαιο όμως απορρέει και από τις συλλογικές συμβάσεις και από τον νόμο. Και οι συλλογικές συμβάσεις πρέπει να εντάσσονται στον νόμο, όχι το αντίστροφο. Ο εισηγητής, ο φίλος ο Παύλος Στασινός, πρότεινε να ενεργοποιήσουμε τον νόμο με το 20%. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Εάν μπορεί αυτό να γίνει για το 20%, γιατί δεν μπορεί να γίνει για το 40%, για το 60%, για το 80%. Εδώ υπόθηκε ότι εάν το υιοθετήσουμε αυτό, κινδυνεύουμε να αντιστρέψουμε την πυραμίδα. Μα οι θέσεις των συντονιστών διευθυντών είναι μόλις 20% του συνόλου. Εάν υποθέσουμε ότι αυτό, οι προσλήψεις που θα γίνουν από έξω από το ΕΣΥ είναι το 10, το 20, το 30% του 20%, είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Αλλά να το προχωρήσω λίγο. Εάν θεωρούμε ότι αυτό είναι πρόβλημα, τότε το θέμα δεν είναι ότι υπάρχει νομοθετικό κόλλημα να καταργήσουμε αυτή τη διάταξη στο άρθρο 3. Είναι ότι δεν θέλουμε να το κάνουμε. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι κανένα νομικό κόλλημα δεν μπορεί να ισχύσει. Για να ανοίξουμε το ΕΣΥ, προφανώς στο βαθμό του συντονιστή διευθυντή, αλλά βέβαια και σε όλους τους βαθμούς. Θα ήθελα, κυρία Υπουργέ, λίγο την ανοχή σας. Δύο πράγματα να πω ακόμα. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλάξατε. Κύριε Πολύδρο, δεν σας είδα. Για το άρθρο 22, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 7 του νόμου 2995 του 2001, σε αυτό το νόμο, στον προηγούμενο νόμο, υπήρχε μια διάταξη για προμήθεια υλικών χωρίς διαγωνισμό. Πιστεύω ότι εκείνη την εποχή, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες που έγινε αυτή η διάταξη, ήταν δικαιολογημένη. Σήμερα νομίζω, κυρία Υπουργέ, ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία προμήθεια χωρίς διαγωνισμό. Θα πρότεινα λοιπόν στο άρθρο 22
να καταργηθεί η σχετική διάταξη που μιλάει για προμήθειες χωρίς διαγωνισμό. Θα ήθελα επίσης να πω το εξής, συμβολικά αλλά σημαντικά, όταν μιλάμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε και να δώσουμε κίνητρα, μιλάμε για τους επικουρικούς γιατρούς. Θα ήθελα να πω ακόμα μια φορά ότι αυτός ο προσδιορισμός είναι άτοπος. Δεν υπάρχει επικουρικός γιατρός. Δεν υπάρχει βοηθός γιατρός. Ο γιατρός είναι γιατρός. Είτε είναι επιμελητής, είτε είναι καθηγητής, είτε είναι βραβείο Νόμπελ. Γιατρός, τελεία και παύλα. Αυτό το οποίο εμείς καταχρηστικά ονομάζουμε επικουρικός γιατρός είναι στην ουσία επιμελητής επισύμβαση. Είναι σημαντικό λοιπόν να του δώσουμε τον πραγματικό του τίτλο. Επίσης θα ήθελα να πω το εξής. Το κίνητρο 10% είναι καλό. Όλοι συμφωνούμε ότι δεν είναι αρκετό. Εγώ θα πρότεινα μια διαβάθμιση η οποία δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό άμεσα. Να πούμε ότι είναι 10% για τα 4-5 πρώτα χρόνια και μετά είναι 15%. Διότι δεν θέλουμε αυτοί οι γιατροί να πηγαίνουν για λίγα χρόνια και να φεύγουμε. Θέλουμε να τους δώσουμε ένα κίνητρο το οποίο να έχει ένα βάθος χρόνου. Και τέλος για το θέμα του καπνίσματος, ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Πιστεύω ότι η απαγόρευση της διαφήμισης πρέπει να είναι ολική. Αλλά έχω έναν ενδιασμό για το πόσο μπορούμε να επιβάλλουμε άμεσα αυτή την απαγόρευση σε ορισμένους χώρους της υπαίθρου και κυρίως σε ορισμένα καφενεία των χωριών. Σκέφτομαι λοιπόν ότι ίσως είναι προτιμότερο να κάνουμε για ορισμένους χώρους για τους οποίους ο έλεγχος θα είναι πάρα πολύ δύσκολος, να δώσουμε μια παράταση. Να δώσουμε μια παράταση εξάμηνη ή δωδεκάμηνη, έτσι ώστε αυτό το μέτρο να εμπεδωθεί στα κέντρα που είναι πιο εύκολο να το ελέγξουμε και μετά να επιβληθεί με πιο ομαλό τρόπο και στην υπόλοιπη ύπαιθρο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.